τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαίων, τον κύριο Σίμω Δανιελίδη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, να ήταν και καλή. Τουλάχιστον ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Mm-hmm. Να έχουμε κάπου και να ελπίζουμε, να έχουμε θετική σκέψη, Δήμαρχε, γιατί αλλιώς θα πρέπει να τα βλάψουμε όλα μαύρα και να μην κάνουμε τίποτα. Μένουμε που μένουμε στο σπίτι. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Πρέπει να εντείνουμε και να κάνουμε πιο μεθοδικές και αποτελεσματικές κινήσεις. Μάλιστα. Εγώ τώρα πιο μπροστά που δεν σας απάντησα, μιλούσα με Γερμανία. Mm-hmm. Με το δίκτυο των αιρετών, Ελλήνων αιρετών που έχουμε σε όλη την Ευρώπη, και παρακάλεσα τους ανθρώπους μας που είναι αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι στην Γερμανία, όπως σε λίγο θα πάρω και στη Σουηδία και στη Γαλλία, μήπως μπορέσουν και βρούνε υλικό, κρεβάτια για τις εντατικές μονάδες, μόνιτορ, αναπνευστήρες, γιατί δεν υπάρχουν στην αγορά. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, δηλαδή εναπόκειται πλέον στην φιλανθρωπία όλο αυτό, πώς το εξηγείτε? Όχι, μα και το ίδιο το κράτος, δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας, δυστυχώς το κράτος δεν πρόβλεψε νωρίς. Ναι. Θα μου πείτε εδώ και άλλα μεγαλύτερα κράτη από εμάς δεν προέβλεψαν και δεν προγραμμάτισαν, αλλά τουλάχιστον το Γενάρη, έστω στις αρχές μέσα Φλεβάρι, φαινόταν το πράγμα που πήγαινε, και όσοι ξέρουμε λίγο από το ΣΕΣ, ξέρουμε ότι σπέρνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας εδώ και χρόνια είναι η έλλειψη των κρεβατιών στις μονάδες εντατικής. Μάλιστα. Που αυτό το ειδικό κρεβάτι πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με μηχανήματα, ειδικό αναπνευστήρα, mm-hmm, και με τα μόνιτορ που χρειάζονται. Εκεί θα δοθεί το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπεθήμερο, και στην Ελλάδα εκεί θα δοθεί η μάχη της ζωής και του θανάτου, με τους δεκάδες ή εκατοντάδες οι οποίοι θα έχουν ανάγκη. Μέχρι στιγμής τα τηλεφωνήματα που κάνατε, είχατε κάποια ανταπόκριση, βρήκατε κάτι? Κάτι, αλλά το κακό είναι ότι η παράδοση μιλάει για τη Ιούλιο με Αύγουστο. Αυτό μας είναι χρήσιμο. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε άμεσα, αν είναι δυνατόν, σε λίγες μέρες, αν την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε... Βέβαια. Να αγοράσουμε για να δωρήσουμε στα νοσοκομεία. Δηλαδή έχω κάνει και μια προσπάθεια να απευθυνθούμε και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, mm-hmm, να πληρώσουν για να δωρήσουν τέτοια κρεβάτια με τέτοιον εξοπλισμό, ή και δήμαρχοι που βάλουμε το χέρι στο ταμείο του Δήμου μας και να αγοράσουμε σαν Δήμοι και να δωρήσουμε στα νοσοκομεία μας. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Βεβαίως, εκτός από κρεβάτια εντατικής, μηχανήματα και αναπνευστήρες, χρειαζόμαστε και αίμα, Δήμαρχε, και βλέπουμε, ναι, ότι λάβατε εσείς μια πρωτοβουλία για αυτό το θέμα. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια πριν από 10 μέρες να μπορέσουμε να βρούμε νοσοκομεία να συντηρηθούν, γιατί δεν φτάνει ένα, χρειαζόμαστε 3-4 νοσοκομεία. Βρήκαμε ανταπόκριση, εξάλλου υπάρχει κραυγή αγωνίας από τα νοσοκομεία όλης της χώρας και ειδικά της Θεσσαλονίκης, ότι έχουν τελειώσει οι μονάδες αίματος και υπάρχουν ανάγκες καθημερινά για πολύ μεταγγιζόμενους συμπολίτες μας, και ειδικά και παιδιά που κάνουν μετάγγιση που έχουν προβλήματα, όπως σε εγχειρήσεις κατεπίγουσες ή για πολυτραυματίες. Την Δευτέρα λοιπόν, 30 Μαρτίου, κάνουμε έκτακτη κατεπίγουσα αιμοδοσία με αυστηρούς κανόνες προστασίας για τον κορονοϊό. Δεν θα είναι γενικής προσέλευση εκεί την ώρα, είναι ραντεβού. Mm-hmm. Το τηλέφωνο, αν θέλετε, πέστε το και ξαναπέστε το, είναι το 23 13 3 13 116. Ωραία, θα το ξαναπούμε και εμείς το μετά. Το επαναλαμβάνω με άλλη τέτοια, 23 13 31 31 16. Mm-hmm. Σε αυτό το τηλέφωνο πρέπει να πούμε οι εθελοντές μας, που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είναι πολλοί και είναι ευαίσθητοι και ανταποκρίνονται, να παίρνουν για να κλείσουν ραντεβού. Είναι προσωπικό το ραντεβού, με απόσταση, με χρόνο που δεν θα έρθουν σε επαφή με άλλους αιμοδότες, με εξέταση που γίνεται. Λοιπόν, και επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση συγκινητική, αυτό είναι ένα μήνυμα ανθρωπιάς προς όλο τον κόσμο και την κοινωνία, ήδη υπήρξε ανάγκη να επεκτείνουμε και την επόμενη μέρα, Τρίτη 31 Μαρτίου, και αν χρειαστεί μπορούμε να πάμε και την Τετάρτη, έτσι ώστε να μαζέψουμε εκατοντάδες φιάλες αίματος για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μέρος των αναγκών των νοσοκομείων μας στη Θεσσαλονίκη. Η αιμοδοσία θα γίνει στο χώρο του Δημαρχείου?
Όχι, όχι. Η αιμοδοσία θα γίνει σε τρία διαφορετικά σημεία. Ο ένας ο χώρος είναι του Δημαρχείου στις ΙΚΕΣ, δίπλα από το ΚΕΠ, στην παλιά αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Ο άλλος ο χώρος είναι στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο της Νεάπολης, στην κεντρική πλατεία Ειρήνης, εκεί στο ρολόι. Όλοι ξέρει που είναι το Βεβαίως. Σημείο ραντεβού, το ρολόι, που λέγεται πλατεία Ειρήνης. Και το τρίτο σημείο είναι το παλιό Δημοτικό, το Δημοτικό Κατάστημα στα Πεύκα, στο Ρετζίκι. Μάλιστα. Στο ισόγειο και εκεί στη μεγάλη αίθουσα. Μεγάλες τεράστιες αίθουσες, σε απόσταση το δύο κρεβάτια θα υπάρχουν, σε απόσταση το ένα κρεβάτι από το άλλο, με ειδική φροντίδα, με μάσκες και με γάντια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και να διασφαλίζονται όλοι οι κανόνες για την προστασία από τον κορονοϊό. Τώρα, Δήμαρχε... Είναι πραγματικά συγκινητική η προσέλευση. Εγώ ήμουν σίγουρος βέβαια και το έλεγα εδώ στους συνεργάτες, γιατί από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε από τα νοσοκομεία μας ότι υπάρχει ανάγκη, ήδη εγώ είχα αρχίσει να δέχομαι τηλεφωνήματα από ευαίσθητους συμπολίτες μας που μου λέγανε «Δήμαρχε, να μας έχεις κατά νου, αν κάνετε αιμοδοσία θα έρθουμε να δώσουμε». Μάλιστα. Οπότε από την πρώτη στιγμή που το ανακοινώσαμε ήταν εκατοντάδες τα τηλέφωνα και αυτό είναι μήνυμα ανθρωπιάς, μήνυμα αλληλεγγύης, μήνυμα αγάπης, μήνυμα συνεισφοράς. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Βέβαια. Να μην γίνουμε τομαριστές, να μην απομονωθούμε στο καβούκι μας, να απομονωθούμε στο σπίτι μας, να μείνουμε στο σπίτι μας ασφαλώς, αλλά να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας και την ψυχή μας και την ανθρωπιά μας σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Μένουμε στο σπίτι, αλλά βγαίνουμε από το σπίτι για να δώσουμε αίμα, Δήμαρχε. Ναι, εμείς το έχουμε κάνει και σύνθημα. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, προστατευόμαστε μένα, αλλά βοηθάμε. Ο Δήμος Νεάπολης Οικείων πώς λειτουργεί τώρα την εποχή του κορονοϊού? Γίνονται ηλεκτρονικά υπηρεσίες, τα έγγραφα? Ο Δήμος μας από την πρώτη στιγμή, και μακάρι οι υπεύθυνοι των Υπουργείων και των Οργανισμών να μας ακούγανε, γιατί από την πρώτη στιγμή, από τις αρχές Φεβρουαρίου που παρουσιάστηκε το θέμα, εγώ είχα κάνει κάποιες προτάσεις που δυστυχώς καθυστέρησαν ένα μήνα να υλοποιηθούν. Εμείς με δική μας πρωτοβουλία καταρχήν κλείσαμε ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΙΦΗ, κλείσαμε τα γυμναστήρια όταν το Υπουργείο έλεγε και κλεισμένο το θυρών να γίνονται προπονήσεις και να γίνονται αγώνες, και μάλιστα ήρθαμε και σε αντιπαράθεση με μερικούς παράγοντες αθλητικών σωματείων όταν τους είπαμε σφραγίζουμε τα πάντα, όπως επίσης σφραγίσαμε από μόνοι μας και τις παιδικές χαρές, γιατί ενώ κλείσαν τα σχολεία, οι γιαγιάδες και οι παππούδες με τα εγγόνια κατά εκατοντάδες ήταν στις παιδικές χαρές. Λοιπόν, και βέβαια από την πρώτη στιγμή επεκτείναμε το βοήθεια στο σπίτι, και αυτή ήταν και η πρότασή μου στο Υπουργείο που άρχισε να γίνει δεκτή. Επεκτείναμε το βοήθεια στο σπίτι σε όλο τον πληθυσμό. Καταρχήν όλους όσους είναι πάνω από 60 χρονών, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που έχουν ανάγκη, έτσι ώστε... Βεβαίως. Να τους κλειδώσουμε μέσα στο σπίτι να μην βγαίνουν έξω, αλλά όταν θέλουν συνταγή, όταν θέλουν φάρμακα, όταν θέλουν τρόφιμα, οπωροκυπευτικά, λαχανικά, φρούτα, οτιδήποτε στο σούπερ μάρκετ, να τους τα πηγαίνουμε εμείς. Μια και έχουμε πλέον μεγάλο αριθμό προσωπικού, είτε από τους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς, είτε από τα ΚΙΦΗ, είτε από τα ΚΔΑΠ, τα οποία δεν δουλεύουν, και μεταφέραμε προσωπικό από αυτές τις υπηρεσίες στο βοήθεια στο σπίτι. Μάλιστα, υπάρχει ανταπόκριση δηλαδή? Ναι, πολύ μεγάλη. Επικοινωνήσαμε με 13.000 ανθρώπους αυτό τον καιρό που είναι πάνω από 60 χρονών. Τους είπαμε μείνετε στο σπίτι σας, ό,τι θέλετε, εμείς είμαστε εδώ. Είναι συγκινητική και η προθυμία που έχουν δείξει δεκάδες συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι δηλώσαν εθελοντές και αυτοί με το αυτοκίνητό τους, ή μόνοι τους αν δεν έχουν αυτοκίνητο, να για να συνδράμουν, σε αυτή την προσπάθεια. Να σας ρωτήσω, πολιτικοί γάμοι γίνονται στο Δημαρχείο? Πολιτικοί γάμοι, όσοι είναι απολύτως απαραίτητοι για συγκεκριμένους λόγους υγείας, εγκυμοσύνης ή άλλους λόγους, και μόνο με την παρουσία του ζευγαριού και των δύο μαρτύρων, ούτε καν συγγενών. Τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η περιορισμή στην κυκλοφορία. Τι γίνεται, οι δημότες σας πειθαρχούνε? Πώς οι δημότες μας πειθαρχούνε, και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ με την παρακολούθηση που κάνω και εγώ και αντιδήμαρχοι, που βγαίνουμε με τα αυτοκίνητά μας 2-3 φορές την ημέρα και αλωνίζουμε
τον Δήμο. Ειδικά τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχει παρά μικρή κυκλοφορία και όποιοι βγαίνουν στα γρήγορα για να πεταχτούν στο φαρμακείο να πάρουν κάποια φάρμακα ή στο αρτοπείο να πάρουν ψωμί ή στο σούπερ μάρκετ, επιστρέφουν κατευθείαν στο σπίτι. Δεν υπάρχει κυκλοφορία. Μάλιστα. Και είναι η μας αυτό, όπως και κάποιες ομάδες είτε νεαρών είτε ηλικιωμένων που μαζεύονταν σε κάποια πάρκα και σε κάποιες πλατείες. Έχω σταματήσει, μάλιστα. Μετά τις παρατηρήσεις μας και ορισμένες φορές και τις αυστηρές συστάσεις που αναγκαστήκαμε να κάνουμε, λοιπόν, πειθαρχήσαν. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, Δήμαρχε, είχατε ένα μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα. Είχατε στείλει γράμμα στον Υπουργό, είχατε ζητήσει αστυνόμευση. Τώρα αυτά όλα πάνε πίσω. Πάνε πίσω όλα αυτά. Τώρα όλα αυτά είναι για άλλες ώρες και άλλες στιγμές. Η αστυνομία πρέπει να φροντίσει όλα αυτά. Βέβαια τώρα όλοι είναι στα σπίτια τους, δεν νομίζω να υπάρξει δράστης που θα τολμήσει να πάει σε σπίτι, ίσως σε καταστήματα, αλλά έχουμε δώσει την προσοχή μας πλέον στον κορονοϊό και αυτά έχουν πάει λίγο πιο πίσω. Σωστό είναι αυτό. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ μεταδώστε το μήνυμα για την αιμοδοσία, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες φιάλες για να καλύψουμε τραγικές ανάγκες που υπάρχουν. Καλό βράδυ και χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.